Cultura.gr, ¿qué es GR? Es un espacio de televisión. Ah, en internet. Ay. Τα καλά νέα είναι πως αυτή την πόλη η τέχνη δεν σταματά ποτέ. Βέβαια, πρέπει να προγραμματιστούμε εγκαίρως, για να μην χάσουμε αυτά που αξίζουν. Ακολουθήστε μας. Ξέρουμε το δρόμο. Το ετήσιο ανεξάρτητο διεθνές φεστιβάλ πλατφόρμα Video 8 κάνει και φέτος την εμφάνισή του. Ταινίες fiction, animation και ντοκιμαντέρ θα παρελάσουν από την Τεχνόπολη από τις 7 έως 10 Νοέμβρη. Ανάμεσα στις διαγωνιζόμενες ταινίες και 4 ελληνόφωνες από Ελλάδα και Κύπρο. Ο Βασίλης Καραμιτσάνης, πρόεδρος της πλατφόρμας, θα μας τα πει καλύτερα. Το Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακού Κινηματογράφου Πλατφόρμα Βίντεο είναι το πρώτο ψηφιακό φεστιβάλ στην Ελλάδα που δεν απευθύνεται στις εικαστικές τέχνες, αλλά στην τέχνη του κινηματογράφου. Από την αρχή η προσπάθειά μας ήταν μια ακτιβιστική προσπάθεια προκειμένου να μάθει ένα ευρύτερο κοινό ότι κινηματογράφος δεν είναι μόνο φιλμ και μουβιόλα, αλλά είναι υπολογιστής, είναι mini TV, είναι ένα δημοκρατικό και ευπρόσιτο, ευέλικτο είδος τέχνης που είναι ανοιχτό σε όλους, επαγγελματίες και μη. Η πλατφόρμα έχει ανακηρυχθεί μέσα στα 100 πιο ανερχόμενα φεστιβάλ στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Κινηματογραφικών Φεστιβάλ. Η πλατφόρμα είναι το μόνο ελληνικό φεστιβάλ που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Media της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως φεστιβάλ έχει ένα επίσημο διαγωνιστικό τμήμα, το οποίο ονομάζεται Επιλογή Πλατφόρμα. Περιλαμβάνει 20 ταινίες από όλο τον κόσμο και χωρίζονται σε 3 υποκατηγορίες, που είναι οι ταινίες μυθοπλασίας ή αλλιώς fiction, αγγλιστή, ντοκιμαντέρ ή ταινίες τεκμηρίωσης και ταινίες κινημένων σχεδίων, animation. Τουλάχιστον 4, βάσει του κανονισμού του φεστιβάλ, είναι ελληνόφωνες ταινίες, που σημαίνει από την Ελλάδα και την Κύπρο. Γεια σου, φίλε. Εντός της ημέρα. Μετά υπάρχει ένας διαγωνισμός που απευθύνεται σε θεματικό περιεχόμενο πολύ ευρύτερο και γι' αυτό το λόγο προσελκύει πολλές συμμετοχές, από τις οποίες διαλέγονται περίπου 70 με 100 κάθε χρόνο, οι οποίες τίθενται στην κρίση του κοινού. Από την εμπειρία μας, αυτός ο διαγωνισμός, δηλαδή ο διαγωνισμός για το βραβείο κοινού, είναι το αγαπημένο κομμάτι του φεστιβάλ. Από τα πιο γνωστά έργα του Χάρολ Πίντερ είναι η Προδοσία. Όσοι δεν το είδατε πέρυσι, έχετε ακόμα μία ευκαιρία, καθώς το έργο παίζεται για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Τόπος Αλλού. Ο συγγραφέας με χιούμορ, συγκίνηση και κυρίως ευαισθησία μας ξεναγεί στο λαβύρινθο των ανθρώπινων σχέσεων, της ζωής και του έρωτα. Η Μίνα Αδαμάκη, που σκηνοθέτησε την παράσταση, μοιράζεται μαζί μας την εμπειρία της. Σε ευχαριστώ που ήρθες. Δεν είναι τίποτα. Όχι. Ξέρω πως ήταν δύσκολο, το καταλαβαίνω, τα παιδιά. Εντάξει, φάνηκε επίγον. Λοιπόν, βρήκες κάποιον, έτσι. Τι. Η Προδοσία είναι ελκυστικό θέμα. Τα πράγματα που μας προβληματίζουν, που μας πληγώνουν, που μας κάνουν να έρθουμε αντιμέτωποι με τον εαυτό μας, με τα όρια μας. Είναι σε χάλια, τι συμβαίνει. Δεν είναι για σένα και την αίμα, έτσι. Ο Πίντερ ποτέ δεν λέει τα πάντα, δηλαδή. Έτσι, δεν πάντα πρέπει να ψάξεις να βρεις τι υπονοεί και οι χαρακτήρες τι υπονοούν ή τι θέλουν να πούνε. Γιατί κανένας δεν λέει τα πάντα, ούτε εμείς λέμε τα πάντα. Ο Πίντερ πιστεύει ότι η γλώσσα είναι
Δεν είναι αποκαλυπτική, είναι επικαλυπτική. Δηλαδή καλύπτει, δεν αποκαλύπτει. Και όσο πιο πολύ μιλάμε, τόσο πιο πολύ προσπαθούμε να καλύψουμε αυτά που δεν θέλουμε να πούμε. Πρέπει να τα αφήσω από το κάπου. Τι έχει μέσα? Φαγητό. Τι είναι? Από αυτά που σου αρέσουν. Πώς είμαι? Είναι νέες σκηνές και 7 διαφορετικοί χώροι στο έργο μέσα. Για μένα ναι, δεν με αφορούσε το να γίνουν, να μπαίνουν, να βγαίνουν σκηνικά. Δεν με αφορούσε ιδιαίτερα ένας τόσο ρεαλιστικός χώρος, νατουραλίστικος. Ήθελα να υπάρχει η ζωή των ηρών πριν ή μετά. Γιατί το έργο εκτελήσεται από το τέλος προς την αρχή. Το τρίγωνο είναι ένα αρχαίο σύμβολο της μήτρας ή του, για να είμαι πιο ακριβής, ίσως του γυναικείου οργάνου, γεννητήσιου. Έπρεπε να σου τηλεφωνήσω, έκανα 2 ώρες να σου τηλεφωνήσω και μετά ήσουν με τα παιδιά, νόμιζα πως δεν θα μπορούσα να σε δω, νόμιζα πως θα τρελαθώ, σου είμαι πραγματικά ευγνώμων που ήρθες. Έλα τώρα. Είχε ένα συμβολισμό πολύ έντονο, διακριτικό, αλλά ήταν ταυτόχρονα και πολύ δυνατός μέσα σε αυτό το, την πρόθεση, ας πούμε, που είχα να, για αυτή την παράσταση. Τον τρόπο που ήθελα να το αντιμετωπίσω. Τον κάλεσα για φαγητό την Πέμπτη, το μεσημέρι. Την Πέμπτη, γιατί? Γιατί είναι η σειρά μου. Όχι, εννοώ γιατί τον κάλεσες για φαγητό. Γιατί είναι η σειρά μου. Την προηγούμενη φορά με έχει καλέσει εκείνος. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Όχι, τι εννοείς? Ποιος είναι ο λόγος? Το θέμα της συνάντησης. Δεν υπάρχει κανένα θέμα και κανένας λόγος. Χρόνια τώρα γίνεται αυτό. Το lculture.gr βγήκε και πάλι στους δρόμους και εντόπισε την ομάδα παντού. Θέατρο δρόμου, ένα είδος τέχνης που απαιτεί μεγάλη πειθαρχία και εγρήγορση. Ο σκηνογράφος του θεάσου, Εδουάρδος Γεωργίου, μας μοιεί στον κόσμο του θεατρικού αυτοσχεδιασμού. Η μέρα δρόμου είναι μια μέρα δράσης όλων των καλλιτεχνών που θεωρούν τον δημόσιο χώρο σαν το φυσικό χώρο έκφρασής τους. Την ίδια μέρα ταυτόχρονα γίνονται δράσεις στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην Πορτογαλία και στη Γερμανία. Εμείς προτιμάμε να μιλάμε για τις τέχνες του δρόμου. Είναι θέατρο, θεάματα που παίζονται στον δρόμο από ηθοποιούς. Είναι αυτό που λέμε το performing. Ο ηθοποιός του θεάτρου δρόμου πρέπει να είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο ενέργειας και εγρήγορσης, γιατί όλα είναι ρευστά γύρω του. Συνήθως χρησιμοποιούμε τα κόλπα, για παράδειγμα, της Comedia dell'arte, όπου υπάρχει ένας καμβάς δραματουργίας, ο οποίος σε βοηθάει να μπορείς να πεις μια ιστορία αυτοσχεδιάζοντας. Οι τέχνες του δρόμου, αν δεν είναι σε ακραίο βαθμό επαναστατικές, περιέχουν πάντα το στοιχείο οπωσδήποτε του πολίτη, του ενεργού πολίτη. Γιατί ακριβώς δουλεύουν μέσα στην πόλη, δουλεύουν μέσα στο δημόσιο χώρο. Θυμίζουν στον πολίτη ότι αυτός ο χώρος είναι ένας χώρος έκφρασης, ελεύθερης έκφρασης. Υπάρχει μια γνήσια ανταλλαγή μεταξύ του κοινού και του θεατρίνου του δρόμου. Ο θεατής σου χαρίζει το δικαίωμα να του μιλήσεις. Εσύ του ζητάς, βγάζοντας ένα καπέλο στο τέλος, να συνεισφέρει, να σε πληρώσει για αυτό που έχει δει. Η πληρωμή του είναι θελοντική. Έτσι, είναι μια από τις λίγες φορές στην εποχή μας που πληρώνεις μόνο αν είσαι ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα. Το παντούμ είναι μια φόρμα ποίησης, την οποία τη διαλέξαμε για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα υπάρχει ένα ποίημα του Σεφέρη, με αυτόν τον τίτλο, που ακολουθεί αυτή τη φόρμα της ποίησης. Δεύτερον, η ίδια η φόρμα, αν την αναπαριστούσες γραφικά, είναι κάτι σαν ένας κύκλος που γυρνάει ξανά στο ίδιο σημείο και προχωράει παραπέρα, σαν μια σπήρα. Οπότε αυτό ήταν για μας κάτι σημαντικό.
και είναι και ένα πολύ εύηχο όνομα. Παντούμ, παπαντούμ, παπαντούμ. Είναι απόφοιτη της κρατικής σχολής χορού. Υπήρξε χρόνια μέλος του χοροθεάτρου Οκτάνα και της ομάδας Εδάφους. Αφού δούλεψε για λίγα χρόνια ως ανεξάρτητη χορογράφος στην Ελλάδα, εδώ και ένα χρόνο ζει στο Βερολίνο. Η Καταρίνα Παπαγεωργίου, με αφορμή την παράστασή της Λαγκ, βρέθηκε στην Αθήνα και αύριο θα την έχουμε κοντά μας. Κάντε κλικ στο lculture.gr και μάθετε τα πάντα για τον κόσμο του πολιτισμού. Επικοινωνήστε μαζί μας τις δικές σας προτάσεις και ιδέες. lculture.gr, ο πολιτιστικός σας οδηγός. Τελικά συμβαίνουν πράγματα. Μαζί δεν θα τα χάσουμε. Καλό σας βράδυ!